Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε κάνει με την κυρία Γιαμαρέλου αλλά και άλλους ομότιμους καθηγητές ενημέρωση στα σχολεία, πόνημα το οποίο θα πρέπει να το επεκτείνουμε προφανώς με την βοήθεια της περιφέρειας σε όλους τους δήμους μας για να μπορέσει να αντιληφθεί ο καθένας τι πρέπει να γίνει. Ορθή χρήση του αλκοόλ, κάτι που τους εφήβους όπως είναι γνωστό ιδιαίτερα έχει πλέον επιβαρύνει. Ο εμβολιασμός των ενηλίκων που πάλι είμαστε πρωταθλητές στους θανάτους από τη γρήπη σε όλη την Ευρώπη, η χώρα του Ιπποκράτη με την ευεξία και την ηλιοφάνεια η οποία θα έπρεπε να μην έχει επιπλοκές αυτός εδώ ο καιρός όπως έχουν στα βόρεια της Ευρώπης. Εμβολιασμός παιδιών που ήδη έχουμε παρουσίαση του Ισηλαράς στην Ελλάδα επειδή υπήρξε και η αντιβολιαστική πολιτική γενικότερα που πρέπει εκεί να παρέμβει η τοπική κοινωνία εμείς και να μπορέσουμε να βάλουμε τα ορθολογικά συστήματα της κάθε συνείδησης του κάθε γονιού για το παιδί του. Πρόληψη ατυχημάτων που πάλι είμαστε πρωταθλητές στα τροχαία ατυχήματα, στους θανάτους. Κάθε χρόνο φεύγουν κομοπόλεις, 20.000 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου, η δεύτερη μάλλον στους νέους ανθρώπους. Και με πολλές απρόβλεπτες συνέπειες και στα οικονομικά των ανθρώπων που μετά τον τραυματισμό τους έχουν υποστεί αδυναμία εργασίας και προφανώς τον ασφαλιστικό φορέα που πρέπει όλοι μας να επενδύσουμε και να πληρώσουμε. Πρώτες βοήθειες κάρπα, καρδιαγωγιακός κίνδυνος, στεφανιαία νόσο, ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, όπου μόνο με έναν υπέρηχο, αν κάνουν όλοι οι άνθρωποι της Αττικής μία φορά στη ζωή τους μετά τα 60, μπορεί να σώσεις εκείνο που θα καταλήξει τελικά κάποια στιγμή στα εξωτερικά ιατρία με πόνο, χάσιμο των αισθήσεων και μετά στα ουράνια, όπως έγινε προσφάτως έναν πρώην βουλευτή τηλεοπτικά που έχασε τις αισθήσεις του και κάποιος του κάνει καρδιοαναπνευστική ανάνευση. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο καρκίνος του μαστού, καρκίνος παχαίος εντέρου, καρκίνος προστάτου, εύκολες διαδικασίες, φτηνές σχετικά και ελπιδοφόρες για τη συνέχιση της ζωής, το μελάνωμα, η οστεοπόρωση, η σιωπηλή πάθηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, η κατάθλιψη, πολλές αυτοκτονίες οφείλονται σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει τρόπος κανείς να παρέμβει σε αυτήν την απρόβλεπτη συνέπεια που μπορεί κάποιο να πιάσει. Η άνοια, όπως είπαμε, το Αλτσχάιμερ, έχει γίνει επιδημική νόσος πλέον, το Αλτσχάιμερ και η άνοια, παγκοσμίως, και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι, κύριε Δημόπουλε, όσο πιο έντονη είναι η σκέψη τους, τόσο και η δράση τους, τόσο όταν θα κάτσουν στα αυγά τους, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Για τις κάποιες, οπότε να μαγνητοφωνήσουμε τι λέγαμε. Να μην καθόμαστε. Νευμονοπάθειες, δωρεάν οργάνων μυελού του αίματος, γιατί είμαστε η χώρα που εισάγουμε ακόμα και αίμα από την Ελβετία, γιατί εκεί οι Ελβετοί, παρά ότι έχουν ψυχρό αίμα, έχουν όμως την εθελοντική δράση και είμαστε η χώρα, αν είναι δηλαδή, σε όλα πάτο, με τις λιγότερες μεταμοσχεύσεις, όταν το 1999 ειδικευόμενο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στην κλινική του Σκακέα, είχα πάει ένα χρόνο στη μονάδα μεταμόσχευσης και είχαμε κάνει τότε τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις νεφρού, μάλιστα και μια διπλή μεταμόσχευση παγκρέατος νεφρού και μια ύπατος, και από τότε ζήτημα να κάνουμε στην Ελλάδα 20 μεταμοσχεύσεις, διότι δεν υπάρχουν όργανα, αλλά πολύ περισσότερο πλέον οδηγούνται στο εξωτερικό. Όλη αυτή λοιπόν η ενημέρωση μπορεί να γίνει στις τοπικές μας κοινωνίες, γιατί έχει αποδειχτεί ότι όσο πιο εγκύτερη είναι η ενημέρωση, γιατί έχουν την εμπιστοσύνη στις τοπικές αρχές, τους βλέπουν
βλέπουν εδώ τον αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι δραστήριος και γιατρός, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι βρίσκονται στις τοπικές κοινωνίες. Άρα, αυτή τη στιγμή θα υπάρξουν πλατφόρμες, δίκτυα social media, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες θα μπορέσουν να εισαγάγουν αυτό το οποίο περιγράφουμε και σιγά σιγά ξεδιπλώνουμε. Και επαφορμής αυτού του, κατά την άποψή μου, της ιστορικής απόφασης που πήραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αγαπητέ Θανάση, αγαπητέ Γιώργο, πριν λίγες μέρες, για το Άττικα TV που λέει Πατούλης Καλανάρχης και διάφορες έτσι μπούρδες, η ουσία ποια είναι? Το αυτοδιοικητικό κανάλι που είναι του Δήμου Ασπροπύργου να συνεχίσει να είναι αυτοδιοικητικό κανάλι, αλλά να περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της Αττικής. Να περιλαμβάνει στο επίπεδο της ενημέρωσης για την πρόληψη της υγείας, για την πολιτική προστασία, για τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες γίνονται, για τα πολιτιστικά που γίνονται σε κάθε Δήμο, και να είναι το κανάλι της αυτοδιοίκησης και προβολής των διαφόρων ζητημάτων ενημέρωσης για τον ίδιο τον πολίτη. Ούτε σόου θέλουμε να βάλουμε, ούτε τίποτα κυρίους οι οποίοι να κάνουν τεράστιες ιδιοσιογραφικές διαδικασίες. Αυτό που θέλουμε είναι να παρουσιάσουμε τα πλεονεκτήματα της Αττικής μας στα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, στο μετοποιητικό, στον τουρισμό, στον τουρισμό υγείας, αλλά κυρίως την πληροφόρηση του ίδιου του πολίτη. Όταν, παραδείγματος χάρη, στη Δάφνη Μητού κάνει μια σημαντική εκδήλωση, γιατί να μην τη μάθουν όλοι? Και να μην είναι η ώρα του πολίτη, να μην είναι η ώρα του Δήμου. Έτσι λοιπόν, σίγουρα με την ενημέρωση μπορούμε να παρέμβουμε σε έναν άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος να είναι υγιεινότερος, να προάγει την άθληση, να προάγει το σωστό τρόπο διατροφής, να προάγει γενικότερα όλα αυτά τα κακώς κείμενα που βρίσκονται κοντά μας. Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο αναντικατάστατος ρόλος της αυτοδιοίκησης, που εγώ σέβομαι προφανώς όλους τους υπουργούς όλων των κυβερνήσεων, μέχρι αποδείξεως του αντίου να μην τους σέβομαι, ανεξάρτητα κόμματος, και προφανώς πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί μέσα από το πρόγραμμά τους, που ξέρουμε τους περισσότερους ανθρώπους, κακά τα ψέματα, συνοδοιπόροι υπήρξαν κάποιοι εξ αυτών, αλλά θα κριθούμε πάνω στην πράξη.